του ηχο FM. Φίλες και φίλοι, κακός χαμός πάλι. Πάρα πολλά τα ζητήματα, άλλα θέλουμε να, με άλλα θέλουμε να ασχοληθούμε, με άλλα ασχολούμαστε. Είναι η επικαιρότητα πολύ πυκνή σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό, σε εθνικό. Στο προσκήνιο πάλι η πανδημία και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτήν, όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιερά Πέτρα, στον χώρο της δημόσιας υγείας. Υπήρχε μεγάλη κινητικότητα τον τελευταίο καιρό. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν όμως να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε για ακόμη μία φορά ότι η Δίκοπη Ζωή είναι εκπομπή πολιτική. Για όλα αυτά που συμβαίνουν και ακούγονται και θα πούμε κι εμείς, θα σχολιάσουμε κι εμείς κάποια πράγματα σε σχέση με το νοσοκομείο και με τη δημόσια υγεία στην Ιερά Πέτρα και στον τόπο μας, το κριτήριο το δικό μας είναι ο σεβασμός για τη δημόσια υγεία και οι αγώνες για τη δημόσια υγεία. Πάμε λοιπόν. Ξεσπάθωσε ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας. Πλέον τα λέει απροκάλυπτα. Ο διοικητής του νοσοκομείου, αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Ιερά Πέτρας, δεν είναι αρεστός στο Δήμαρχο και πιέζει το Υπουργείο για την αντικατάστασή του. Να τον πάνε σε άλλο νοσοκομείο, να τον πάνε κάπου αλλού, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να αλλάξει ο αναπληρωτής διοικητής στο νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας. Από εκεί και πέρα, τι θα τον κάνουν τον άνθρωπο και πού θα τον πάνε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Αυτά είπε επιλέξει σε ραδιοσταθμό της πόλης ο Δήμαρχος πριν από 2 ημέρες. Όταν ήρθε ο κύριος Κοντοζαμάνης, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας στην Κρήτη και στον Άγιο Νικόλαο, ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν μπόρεσε να πάει γιατί είχε την τηλεδιάσκεψη για τους δασικούς χάρτες, αλλά έδωσε εντολή και πήγε στη θέση του η αντιδήμαρχος, η κυρία Ρουμελιωτάκη, με έναν φάκελο. Στο φάκελο αυτό είχε βάλει όλες τις επιστολές του Δημάρχου, του ίδιου δηλαδή, τις αποφάσεις της Επιτροπής Υγείας του Δήμου σχετικά με την πνευμονολόγο, η οποία έφυγε τελικά, όπως ξέρουμε, με δική της επιθυμία, την ενημέρωση που είχε ο Δήμος από το Σύλλογο Εργαζομένων, τις καταγγελίες για τις εργασίες που έχουν γίνει μέσα στο νοσοκομείο και επίσης μια επιστολή του ίδιου του Δημάρχου. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Δήμαρχος έδωσε εντολή στην Αντιδήμαρχο, στην κυρία Ρουμελιωτάκη, να πάει στον Άγιο Νικόλαο να συναντήσει τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για να του δώσει αυτό το φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου το περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Το πρώτο σχόλιο μας είναι ότι, με δεδομένο το τι συμβαίνει στη χώρα μας ένα χρόνο τώρα με την πανδημία, με δεδομένο ότι πριν λίγο καιρό ήταν στο κόκκινο το Παλέκαστρο της Σιτίας και τώρα είναι στο κόκκινο Άγιος Νικόλαος, και με δεδομένο ότι η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου Ιερά Πέτρας είναι διαρκής, ο φάκελός σας, κύριε Δήμαρχε, ήταν πολύ φτωχός. Αυτά είναι τα σημαντικά για τη δημόσια υγεία στον τόπο μας, κύριε Δήμαρχε. Ειδικά την παρούσα χρονική στιγμή, η πνευμονολόγος και ο αναπληρωτής διοικητής, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον τόπο μας σε τι κατάσταση βρίσκεται? Είναι ευχαριστημένος ο Δήμος από τις δομές υγείας που υπάρχουν και από τις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν? Όλος ο κόσμος έχει βουήξει. Οι υγειονομικοί και οι ειδικοί φωνάζουν σε όλους τους τόνους το πόσο σημαντική είναι, ειδικά τώρα στις συνθήκες της πανδημίας, η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στην Ιερά Πέτρα σιωπή. Οικογενειακός γιατρός, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μια χαρά όμως προβάλλεται από τις επίσημες ιστοσελίδες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από την κυβέρνηση την ίδια δηλαδή. Και ας μην υπάρχει τίποτα απολύτως. Μας προσβάλλει σαν πολίτες και σαν κοινωνία αυτή η κοροϊδία. Σιωπή και για αυτό το θέμα. Όλοι μας ξεπαραδιαζόμαστε συνεχώς για τα ζητήματα της υγείας μας. Είτε για διαγνωστικές εξετάσεις, είτε για επισκέψεις σε γιατρούς, σε ιδιώτες γιατρούς, είτε με τη συμμετοχή μας στα φάρμακα. Σιωπή και γι' αυτό. Δεν μπορώ να μη σχολιάσω την ιστοσελίδα του Δήμου. Άκουσα τον Δήμαρχο και πήγα λοιπόν στην ιστοσελίδα να δω τις αποφάσεις Επιτροπής Υγείας. Καμία απόφαση. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί οι πολίτες
να μην έχουμε πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία. Ούτε οι συνεδριάσεις Επιτροπής Υγείας δεν αναρτώνται. Κρίμα δεν είναι. Μετέχουν στην Επιτροπή Υγείας κάποιοι άνθρωποι, επιστήμονες οι περισσότεροι, και αυτή η συμμετοχή τους και αυτή η δουλειά τους απαξιώνεται και μηδενίζεται. Για ποιο λόγο? Να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες, μας λένε από την αρχή της πανδημίας. Το βιώσαμε πριν λίγο καιρό στη Σιτία. Το βιώνουν στον Άγιο Νικόλαο τώρα. Θα το βιώσουμε και στην Ιερά Πέτρα? Γνωρίζουμε ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες στη δική μας τοπική κοινωνία? Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, πόσοι και ποιοι είναι οι διαβητικοί? Γνωρίζουμε πόσοι και ποιοι είναι οι καρδιοπαθείς και τι ηλικία έχουν? Δεν γνωρίζουμε. Δυστυχώς πηγαίνουμε στα τυφλά και με γενικόλογα ευχολόγια. Εδώ είναι σημαντική η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γι' αυτό μιλάνε για τη σπουδαιότητά της. Εάν είχαμε ανεπτυγμένες δομές και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα είχαμε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να πάρθουν στοχευμένα μέτρα προστασίας και να μην πηγαίνουμε από lockdown σε lockdown, οριζόντια με την καταστροφή ολόκληρων επαγγελματικών κλάδων. Το ότι δεν έχουμε ανεπτυγμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι κυβερνητική ευθύνη. Και κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα αντί να απαιτούμε έστω και τώρα αυτά που δικαιούμαστε. Αυτή είναι η δική μας η ατομική ευθύνη. Δεν απαιτούμε αυτά που δικαιούμαστε και αφήνουμε αυτούς που έχουν θεσμικό ρόλο να συνεχίζουν να σφυρίζουν αδιάφορα. Και καλά όλα αυτά να γινόντουσαν οποτεδήποτε, αλλά στις παρούσες συνθήκες μπορεί και να τα πληρώσουμε ακριβά. Και δυστυχώς ίσως κάποιοι συμπολίτες μας να τα πληρώσουν και με τη ζωή τους την ίδια. Να επανέλθουμε όμως στα προηγούμενα. Ο κύριος Δήμαρχος είπε επίσης, επιλέξει, μεταφέρω, «Δεν είναι δουλειά του αναπληρωτή διοικητή να τρέχει πίσω από τα συνεργεία του νοσοκομείου, όπως δεν είναι η δουλειά του Δημάρχου να τρέχει πίσω από τα συνεργεία του Δήμου. Είναι μια δουλειά που θα την κάνουν οι αντιδήμαρχοι, ο προϊστάμενος ή ο εργοδηγός. Η δουλειά του Δημάρχου είναι να φέρνει χρήματα και να γίνονται έργα. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου. Να διεκδικήσει ανθρώπινο δυναμικό, να φέρει καινούργια μηχανήματα, να οριμάσει μια μελέτη, να φέρει χρήματα. Μακάρι να τα κάνει αυτά ο κύριος Καλλιωνάκης. Αυτό κάνει δηλαδή ο Δήμαρχος. Φέρνει χρήματα και έργα στην Ιερά Πέτρα και το ίδιο ζητάει να πράξει και ο κύριος Καλλιωνάκης. Έργα σαν αυτό της πλατείας, να υποθέσουμε, που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Νομίσαμε πως τελείωσε, αλλά την ξανασκάβουν. Έργα σαν το υδατοδρόμιο που σχεδιάζεται και προβάλλουν. Το έχω ξαναπεί, δεν εντυπωσιαζόμαστε. Ο πήχης ο δικός μας είναι πολύ πιο χαμηλά. Θέλουμε να ζούμε σε μια καθαρή πόλη και να έχουμε νερό να πίνουμε. Από αυτά ξεκινήστε. Γιατί δυστυχώς ούτε αυτά τα έχουμε. Τώρα όσον αφορά στα χρήματα που έρχονται στην Ιερά Πέτρα. Τα πιο πολλά λεφτά στην Ιερά Πέτρα τα φέρνουμε εμείς οι δημότες. Με τα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε και με το νερό που μας πουλάνε, και μάλιστα ακριβά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το ίδιο γίνεται και με το νοσοκομείο. Τα λεφτά που δίνονται σε αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό δικά μας είναι. Από τη βαριά φορολογία μας προέρχονται. Η κυβέρνηση δεν έχει λεφτόδεντρα, το έχει δηλώσει. Από τις τσέπες και τα πορτοφόλια μας τα παίρνει. Γι' αυτό και απαιτούμε δημόσια και δωρεάν υγεία. Γι' αυτό και απαιτούμε σεβασμό στην όποια δημόσια υγεία έχουμε. Την έχουμε πληρωμένη, ακριβοπληρωμένη μάλιστα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Χρεώνουν στο διοικητή ότι δεν κινητοποιείται για να διεκδικήσει ανθρώπινο δυναμικό. Ο οργανισμός του νοσοκομείου είναι συρρυκνωμένος και υποστελεχωμένος. Φρόντισαν γι' αυτό άλλωστε γεραπετρίτες διοικητές στο παρελθόν. Νομίζετε το ξεχάσαμε? Αλλά και ο οργανισμός του Δήμου είναι συρρυκνωμένος και υποστελεχωμένος. Γίνονται προσλήψεις στο Δήμο και δεν το καταλάβαμε? Προσλήψεις εννοούμε μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη παγίων αναγκών. Γιατί δεν γίνονται προσλήψεις πουθενά? Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και στα νοσοκομεία και στους Δήμους και παντού. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Εμείς τώρα με τη σειρά μας πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα είμαστε. Θα αφήνουμε ανενόχλητους αυτούς που συμβάλλουν καθημερινά στη φτωχοποίησή μας? Θα αφήνουμε ανενόχλητους αυτούς που βάζουν πλάτη για να εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές που μας θέλουν φτωχούς και ταλαιπωρημένους?
ή θα ορθώσουμε ανάστημα και θα αναζητήσουμε αυτούς που θα μπουν μπροστά για να οργανώσουν τους αγώνες μας. Αυτό είναι το διακύβευμα στις μέρες μας. Τέλος πάντων, οι Κοντοζαμάνης και Κικίλιας μπορούν τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Ιεράπετρας να τον αντικαταστήσουν. Εμάς όμως δεν μπορούν να μας αντικαταστήσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ και να θυμόμαστε ποιοι και με ποιο τρόπο αγωνίστηκαν ή δεν αγωνίστηκαν για να έχουμε δημόσια και δωρεάν υγεία. Εκεί θα τους κρίνουμε και εκεί θα κριθούμε. Το ποιος είναι αρεστός σε ποιον και ποιος τσακώνεται με ποιον δεν μας ενδιαφέρει. Μικρή διακοπή με ένα τραγούδι που νομίζω ότι είναι ταιριαστό και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Κι έτσι εν είδη προσφοράς σας πούλησα το λάθος. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο αγρήμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Του κόσμου κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Το καλό με το στανιό, με προνόμια και δώρα. Με ένα καράβι πλαστικό, σας βούλιαξα στο τώρα. Χίλια λαμπιόνια άναψα, μες στο καμένο δάσος. Κι έτσι εν είδη προσφοράς, σας πούλησα το λάθος. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο αγρήμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας και με τη θέλησή σας. Θα δείτε πως γίνεται καπνός το βιός και η ψυχή σας. Θα δείτε πως γίνεται καπνός το βιός και η ψυχή σας. Ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο αγρήμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες. Του κόσμου κλειδοκράτορες, του πόνου οι θειασότες. Καλώς ήρθατε στον τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Πιο αγρήμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στον τσίρκο μας, του φεγγαριού το γιώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Είναι εκπομπή της Δίκοπης Ζωής. Το θέμα μας είναι όσα συνέβησαν στο χώρο, το μέχρι τώρα θέμα μας δηλαδή, στον χώρο της υγείας, με αφορμή και την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, του κυρίου Κοντοζαμάνη, στην Κρήτη. Μέχρι τον Άγιο Νικόλαο έφτασε, στην Ιερά Πέτρα δεν πλησίασε. Για το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Τον
Μας ενοχλεί ότι τους τελευταίους μήνες, όλο τον τελευταίο χρόνο, χαρακτηρίζεται από την απουσία του από τους αγώνες που γίνονται για τη δημόσια υγεία. Μας χαροποίησε και μας εξέπλησε θετικά πριν λίγες ημέρες όταν συμμετείχε σε ένα κάλεσμα σε μία δράση για τη δημόσια υγεία. Η μόνη παρατήρησή μας τότε ήταν γιατί δεν απέθυνε κάλεσμα να συμμετέχουμε κι εμείς, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Και έκτοτε ξανά τα ίδια. Υπήρχε δράση στις 3 Φλεβάρι για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δυστυχώς σιωπή στην Ιεράπετρα. Έχουν αναδείξει σε ζήτημα αιχμής το εργασιακό περιβάλλον τους και τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του νοσοκομείου. Έχουν βγει στη δημοσιότητα διάφορα για τον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου Εργαζομένων. Τα παρέρχομαι, δεν θα μπω στη διαδικασία αν λειτουργούν δημοκρατικά, αν παίρνουν σωστά τις αποφάσεις. Αυτό είναι εσωτερικό δικό τους ζήτημα. Έχουν δει όμως τη δημοσιότητα. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω την Επιτροπή Αγώνα που εμφανίστηκε τις προηγούμενες ημέρες με ένα κείμενο. Στην Επιτροπή Αγώνα συμμετείχα και εγώ στο παρελθόν, στους αγώνες που δόθηκαν στην Ιεράπετρα για τη δημόσια υγεία. Εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο με ένα κείμενο, με έναν τίτλο που εγώ διαφωνώ, που έλεγε κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο. Έκτοτε απούσα και η Επιτροπή Αγώνα σε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο. Και θα ήθελα να μεταφέρω και μία έτσι προσωπική, ένα προσωπικό σχόλιο. Πολλοί ακούγοντάς μας στο ραδιόφωνο, παρόλο που διευκρινίζω ότι η εκπομπή της Δίκοπης Ζωής είναι πολιτική και προσεγγίζουμε μέσα από ένα τέτοιο πρίσμα τα διάφορα ζητήματα με τα οποία καταπιανόμαστε, ακούγοντάς με στο ραδιόφωνο, νομίζουν ότι είμαι δημοσιογράφος ή κάνω δημοσιογραφική δουλειά και με ρωτάνε για τα θέματα αυτά και νομίζοντας ότι έχω περισσότερη γνώση για το τι πραγματικά γίνεται στο νοσοκομείο, μα γιατί δεν το θέλουνε, μου λένε, το διοικητή, τον κύριο Καλλιονάκη. Μήπως τους χαλάει τις παρέες και τις κλίκες εκεί μέσα και τον έχουν βάλει στο στόχαστρο. Απλά το μεταφέρω έτσι σαν προσωπική εμπειρία και παρατήρηση. Η άποψη της Δίκοπης Ζωής είναι ότι, κυρίες και κύριοι, δεν μας ενδιαφέρει ποιος τσακώνεται με ποιον, ποιος είναι αρεστός σε ποιον. Έχουμε πει για τον κύριο Καλλιονάκη ποια είναι η άποψή μας. Είναι διορισμένος από την κυβέρνηση ως αναπληρωτής διοικητής στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Έχει διοριστεί σε αυτή τη θέση, έχει τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση για να υλοποιήσει την πολιτική της κυβέρνησης στο χώρο της υγείας στον τόπο μας. Τώρα, αν τσακώνεται με κάποιους, αν είναι αρεστός ή δεν είναι αρεστός και τα λοιπά, αυτό για μας είναι δευτερεύον ή και διάφορο. Από δευτερεύον έως αδιάφορο το ζήτημα. Και ο επόμενος διοικητής, μετά την αντικατάστασή του, είτε είναι αρεστός είτε όχι, είτε τσακώνεται ή δεν τσακώνεται, είτε έχει την αποδοχή των εργαζομένων ή του δημάρχου ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου, την ίδια πολιτική θα κληθεί να εφαρμόσει. Εκεί είναι το κρίσιμο και το ζητούμενο και αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας και εκεί πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι εμείς που δικαιούμαστε υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δεν τις έχουμε. Αυτά όσον αφορά το χώρο της υγείας και του νοσοκομείου. Η ζωή μας είναι σου για διές. Κάνω μια διακοπή και επανερχόμαστε. Σε βρώμικα αδιέξοδα. Σαν πια δόντια ξεφοριασμένα συνθήματα. Μπάσο βεστιάριο. Μυρουδιές από κάπουρα αντισηπτικά και χαλασμένα σπέρματα, ξεσκισμένες αφίσες. Πάνω κάτω, πάνω κάτω η πατησίων, η ζωή μας.
μας είναι πατησιών. Η ζωή μας είναι πατησιών. Πάνω κάτω, πάνω κάτω η πατησίων. Η ζωή μας είναι πατησίων. Η ζωή μας είναι πατησίων. Εμείς εκεί μια ζωή λιγούρια ταξιδεύουμε την ίδια διαδρομή. Ξεφτύλα, μοναξιά, απελπισία κι ανάποδα. Εντάξει, δεν κλαίμε, μεγαλώσαμε. Μονάχα όταν βρέχει βυζένουμε κρυφά το δάχτυλό μας και καπνίζουμε. Η ζωή μας είναι άσκοπα λαχανιτά σε κανονισμένες απεργίες, ρουφιάνους και περιπολικά. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε με κουμπί της δίκοπης ζωής. Για να το κλείσουμε έτσι το προηγούμενο θέμα με συναφή ζητήματα, βγήκε χτες, προχτές, ο κύριος Γουλιδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης, και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι κανείς δεν τον κάλεσε και δεν συμμετείχε σε καμία σύσκεψη και σε καμία συζήτηση με την επίσκεψη του κυρίου Κοντοζαμάνη. Και έχει δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση του δίνουμε δίκιο. Δεν ξέρω, δεν το σκεφτήκανε. Είναι και ένας δείκτης κακός αυτό το πράγμα, αυτό που συνέβη, και ανησυχητικός. Δηλαδή έτσι οργανώνεται ο χώρος της δημόσιας υγείας σε συνθήκες πανδημίας με τον Άγιο Νικόλαο στο κόκκινο. Δεν εμπλέκεται η περιφέρεια με τις υπηρεσίες της στην οργάνωση αντιμετώπισης όλων αυτών που συμβαίνουν. Πριν λίγο καιρό πληροφορούμασταν ότι εμπλέκεται πλέον με ρόλο συγκεκριμένο στην ιχνηλάτηση. Δεν μάθαμε βέβαια ποτέ πώς και με ποιο τρόπο ακριβώς και λεπτομέρειες και αν γίνεται. Γιατί αυτό που φτάνει σε εμάς είναι ότι δεν γίνεται ιχνηλάτηση, δεν γίνεται τέλος πάντων αυτή που πρέπει η ιχνηλάτηση. Τα είδαμε και στο Παλέκαστρο, περισσότερο και στον Άγιο Νικόλαο τώρα και στη Σιτία. Δηλαδή πηγαίνει κάποιος, λέει έχω κρούσμα κορονοϊού, του δεν κάνει τεστ, βγαίνει θετικό, του δίνουν οδηγίες τηλεφωνικά, κάτσε στο σπίτι, κάνε παρακολούθηση μόνος στον εαυτό σου. Κανείς δεν το ρωτάει με ποιους μένεις, με πόσους μένεις, με ποιους ήρθες σε επαφή, να έρθουμε να τους εξετάσουμε, να έρθουν να εξεταστούν. Κανείς δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Πώς θα γίνει? Γιατί παίρνονται οριζόντια μέτρα και κλείνουν καταστήματα, λιανεμπόριο, εστίαση τόσους μήνες τώρα και είμαστε αυτό, με αυτό το ακορντεόν, και από ό,τι φαίνεται ακορντεόν θα συνεχίσει. Οι εμβολιασμοί αργούνε. Παρόλο που μας λέγανε ότι μέχρι τέλος Μάρτη θα έχει εμβολιαστεί το 70%, έτσι μας είχαν πει. Συνειδητά λέγανε ψέματα ο κύριος Υπουργός το Δεκέμβρη, πότε τα έλεγε. Τέλος Μάρτη θα είναι εμβολιασμένο το 70% του πληθυσμού. Πού είναι? Ούτε το 1% δεν έχει εμβολιαστεί. Και μαθαίνουμε μόλις σήμερα ότι γεραπετρίτες που κλείνουν ραντεβού για να το κάνουν το Μάρτη και τον Απρίλιο. Μην νομίζω ότι θα το κάνουν τώρα την άλλη, τις επόμενες μέρες, την άλλη εβδομάδα. Κλείνουν ραντεβού και πρέπει να μετακινηθούν στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί? Δεν έχουμε εμβολιαστικό κέντρο στην Ιερά Πέτρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πώς είναι οργανωμένες όλες αυτές οι λειτουργίες, οι δράσεις, οι δραστηριότητες? Πού εμπλέκεται, πώς οργανώνεται, ποιος έχει τον συντονισμό, ποιος έχει τον έλεγχο, ποιος έχει την εικόνα του τι γίνεται και τι δεν γίνεται? Είναι ανησυχητικά όλα αυτά που βλέπουμε. Πού είναι οι κινητές ομάδες υγείας? Και εκεί υπάρχουν ερωτηματικά και προβληματισμός. 8 λέει προγραμματιζόντουσαν, στις εξαγγελίες είμαστε, τις λέμε με ευκολία. 8 προγραμματιζόντουσαν για τον νομό Λασιθίου,
Τέσσερις κάνανε με δύο οδηγούς και με δανεικό προσωπικό από το Ηράκλειο. Πού είναι οι κινητές ομάδες? Και δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Η γειτονιά μας τα αντιμετώπισε αυτά. Το Παλέκαστρο και η Σιτία, ο Άγιος Νικόλαος τώρα, θα έρθει και στην Ιερά Πέτρα. Τι θα κάνουμε? Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Πώς είμαστε οργανωμένοι? Άλλαξε κάτι στα σχολεία? Τα σχολεία κλείνουν τα τμήματα το ένα μετά το άλλο. Άλλαξε κάτι στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων? Λιγοστέψαν οι μαθητές στα τμήματα? Προσλήφθηκαν καινούργιοι καθηγητές? Εδώ δεν έχει ακόμα βρεθεί τρόπος να μην μετακινούνται οι αναπληρωτές για να συμπληρώσουν το ωράριο από σχολείο σε σχολείο και από πόλη σε πόλη μάλιστα. Και δεν έχει εξασφαλιστεί και το να κάνουν και διαγνωστικά τεστ. Αυτοί οι άνθρωποι στο οροπέδιο έκλεισαν όλα τα σχολεία με απόφαση του Δήμου. Γιατί το ακούτε? Γιατί? Γιατί βρέθηκε ένα παιδάκι θετικό στον κορονοϊό, το οποίο μετακινούνται με το λεωφορείο. Τη μετακίνηση των μαθητών τη σκέφτηκε κανένας? Πώς γίνεται και με ποια υγειονομικά πρωτόκολλα και με ποια ασφάλεια? Μα δεν γίνεται έτσι. Και θα φτάσουμε να μας ξανακλείσουν μέσα με αυστηρό lockdown πάλι. Θα συνεχίσει η φτωχοποίησή μας και η καταστροφή επαγγελματικών κλάδων και θα φταίει η ανευθυνότητα της κυβέρνησης και όσων έχουν ρόλο θεσμικό σε όλα αυτά. Και συνεχίζουν να μας κουνάνε το δάχτυλο για την ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη έχει ένα όριο. Δεν φτάνει, δεν μπορεί να λύσει τα πάντα. Μέχρι ένα σημείο μπορούμε να φοράμε τη μάσκα μας και να πλένουμε τα χέρια μας και να προσέχουμε τις επαφές μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η κοινωνική ευθύνη, η ευθύνη της πολιτείας, η ευθύνη του Δήμου, η ευθύνη του νοσοκομείου, η ευθύνη της κυβέρνησης. Προβληματισμός, φίλες και φίλοι, φταίμε και εμείς, το είπα και νωρίτερα, η ατομική μας ευθύνη στο ότι η ατομική μας ευθύνη τελικά εντοπίζεται στο ότι αφήνουμε ανενόχλητους όλους αυτούς να διαχειρίζονται τις ζωές μας και δεν απαιτούμε αυτά που δικαιούμαστε. Βγήκε ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και είπε μια ανοησία, το συνηθίζει. Λέει ανοησίες πολλές. Παρόλο που λέει πολλές ανοησίες, τον έχουν υπουργό, κάποιοι το θεωρούν και πετυχημένο. Βγήκε και είπε μια ανοησία για τα κλειδιά της εστίασης και μαζεύουν όλοι οι επαγγελματίες του χώρου της εστίασης, το κάνα και στην Ιερά Πέτρα, τα κλειδιά και τα στέλνουν. Καλά κάνουν. Συμβολική είναι η κίνηση, έντονο συμβολισμό εμπεριέχει. Καλά κάνουν και το κάνουν. Από εκεί και πέρα βγαίνει ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τεχνών, κάνει συνάντηση με τον Δήμαρχο, ανταλλάξανε εμπειρίες για το πώς βιώνει ο καθένας την κατάσταση, έδειξε ο ένας την κατανόησή του στον άλλον, ανέπτυξαν τα προβλήματα του κλάδου και μετά τι γίνεται? Έχουν ευθύνη και ο Σύλλογος Καφέ Εστίασης και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Τεχνών και μεγάλη μάλιστα. Είτε για την απουσία τους, είτε για τον τρόπο που προωθούν κάποια ζητήματα. Είναι δυνατόν σε αυτές τις ηθίκες που το λιανεμπόριο να είναι κλειστό, να ανοιγοκλίνει και να έχει πάθει τόσο μεγάλη ζημιά, η εστίαση να έχει πάλι τόσο μεγάλη ζημιά, όλοι οι επαγγελματίες να έχουν πρόβλημα στη δουλειά τους, με μείωση της δουλειάς τους, με προβληματικό τρόπο διεκπεραίωση της δουλειάς τους? Είναι δυνατόν ακόμη να πληρώνουμε τέλος επιτιδεύματος? Γιατί δεν μπαίνει αυτό σαν αίτημα? Δεν μπορώ να το καταλάβω από το Σύλλογο Επαγγελματοβιοτεχνών. Γιατί δεν μπαίνει αν θέλουν ένα μέτρο εκτός από την επιστρεπτέα προκαταβολή που έχουμε πει τι παιχνίδια παίζονται με αυτήν? Γιατί δεν μπαίνει σαν αίτημα η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ? Αυτά τα δύο θα έπρεπε να είναι σημαία και όχι απλά να μπαίνουν σαν αιτήματα σε κάποια υπομνήματα και σε κάποιες προτάσεις που θα στέλνονται στο Υπουργείο και θα τις πετάνε κατευθείαν στον καλάθι των αχρήστων, να γίνουν υπόθεση όλων των επαγγελματιών. Να γίνουν διεκδικήσεις, να γίνουν κινητοποιήσεις, να γίνει συσπήρωση του κλάδου επάνω σε όλα σε αυτά τα ζητήματα. Το τονίζω, ο Σύλλογος Επαγγελματοβιοτεχνών έχει ευθύνη. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.
τουλάχιστον αυτά τα δύο πρέπει να τα προωθήσει σε όλους τους επαγγελματίες, διεκδικητικά και αγωνιστικά. Θα αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι βάζουν πλάτη στην πολιτική της κυβέρνησης και θα το λέμε απροκάλυπτα πλέον και εμείς. Βγήκε μέσα σε όλα αυτά και ο Αγροτικός Σύλλογος και έκανε στο ίδιο κλίμα και αυτό στη τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Πλακιωτάκη. Η απορία μου είναι την τηλεδιάσκεψη τη ζήτησε ο Αγροτικός Σύλλογος ή ο κύριος Πλακιωτάκης. Με συγχωρείτε, γιατί στο δελτίο τύπου που βγήκε, διαβάζω στο τέλος, ως Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας για την ανταπόκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκη, καθώς και των συνεργατών του, για τη διάθεση που δείχνει να στηρίξει τον αγροτικό κλάδο και όχι μόνο. Χαρακτηριστικό είναι η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου για πρώτη φορά στην Κρήτη. Έχει φέρει θετικό με κεφαλαία γράμματα αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και οι αγρότες παραμιλάνε για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Και εμείς δίνουμε δελτία τύπου για να ευχαριστήσουμε και να αναδείξουμε το ρόλο του Πλακιωτάκη. Δεν γίνεται έτσι σε αυτές τις συνθήκες. Καταστρέφονται επαγγελματίες, καταστρέφονται επαγγελματικοί κλάδοι. Χάνουν αγρότες τη γη τους σιγά σιγά, κλείνουν μαγαζιά, ελεύθεροι επαγγελματίες κλείνουν, φτάνουν πια με τα παιχνίδια. Θα γίνει μια αγωνιστική κινητοποίηση, θα φύγει ένα μήνυμα διεκδίκηση επιτέλους από την Ιεράπετρα. Θα ζητήσουμε, θα απαιτήσουμε κάτι από αυτά που δικαιούμαστε. Φτάνει μια με τα υπομνήματα, με τις τηλεδιασκέψεις και με την κατανόηση των προβλημάτων. Δεν οδηγεί πουθενά. Στο ίδιο σημείο είμαστε σημειωτών, κάνουμε και χειροτερεύει η θέση μας συνέχεια. Μικρή διακοπή πάλι, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα, ποτέ της δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισε και συνείδηση έβγαζε την κουκέντρα και έσπρεχνε την παρήθυνη στην τρομερή χωάνη. Λείψεις ανά τη ώρα το βελούδο σαν μετάξει. Κανείς δεν την ανείχνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δε σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει αν δεν σε χωράει ο τόπος. Όμορφη κυρία, από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περιπαλόβητος ο κύριος δεν με μέλει. Λείψει σαν αδιόρα το βελούδο σαν μετάξι. Κανείς δεν την ανήκνευσε, δεν βρέθηκε ο τρόπος. Δεν σου φωνάζει, είμαι εδώ και όλα είναι εντάξει. Αυτή είναι που θα φταίει, αν δεν σε χωράει.
ο τόπος. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Δίκοπη Ζωή. Παρακολούθησα τις προηγούμενες ημέρες με πολύ προσοχή τους διαλόγους που έγιναν για ένα ζήτημα που βγήκε στα ραδιόφωνα, στο ραδιόφωνο που είμαστε, στο ραδιοφωνικό σταθμό, με την κυρία Αρένα που έκανε αίτημα στο Δήμο για θέση αμαία για το παιδί της έξω από το σπίτι. Και μιλήσανε γι' αυτό ο κύριος Πανταζής και η κυρία Χατζημαρκάκη. Έχω να σχολιάσω και να παρατηρήσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, κυρία Χατζημαρκάκη, αν ακούτε, δίκιο έχετε. Δεν λέω ότι έχετε άδικο, αλλά όταν εκνευρίζεστε το χάνετε αυτό το δίκιο και εξετάζεται το όλο θέμα σε λαθασμένη βάση. Δεν είναι το θέμα ποιος είναι πιο ευαίσθητος, όλοι είμαστε ευαίσθητοι στο θέμα ανθρώπων με αναπηρία. Άλλοι το βιώνουν πιο έντονα στις οικογένειές τους, άλλοι λιγότερο, άλλοι δεν μπορούν να το φανταστούν καθόλου, παρόλο που μπορεί να συμβεί στον καθένα ανά πάσα στιγμή. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Και μάλιστα όταν λέμε ή θέλουμε ή νομίζουμε ή θέλουμε να έχουμε, όπως λέμε, οργανωμένη κοινωνία. Τι θέλω να πω. Πηγαίνει ένας συμπολίτης μας, ο οποίος δεν χειρίζεται καλά την ελληνική γλώσσα, δεν είναι απαραίτητα να είναι ξενικής καταγωγής, γιατί υπάρχουν και ελληνικής καταγωγής συμπολίτες μας που δεν χειρίζονται καλά την ελληνική γλώσσα, δεν μπορούν να εκφραστούν σωστά, για να γίνω κατανοητός. Πηγαίνει σε μια υπηρεσία του Δήμου, με ένα αίτημα. Δεν μπορεί να εκφραστεί σωστά. Μπορεί να καταλάβει, ο υπάλληλος μπορεί και να μην καταλάβει ακριβώς τι θέλει. Όταν υπάρχει και ζήτημα μάλιστα αναπηρίας, δεν είναι κακό, εάν δεν έχει καταλάβει ο υπάλληλος, να του πει και πάμε να μου δείξεις. Τι εννοείς. Να το περιγράψει καλύτερα, να δει και πραγματικά, να γίνει και μια αυτοψία τι συμβαίνει και τι όχι. Εάν μπούμε τώρα σε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να εκφραστεί καλά και δεν καταλαβαίνει και καλά την ελληνική γλώσσα όπως τη χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι του Δήμου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας, εάν του πούμε, λέω για παράδειγμα και υποθετικά οι υπηρεσίες που θα πω, ότι κάνε την αίτησή σου, αλλά θέλουμε και μία βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας στον Άγιο Νικόλαο και επίσης μια βεβαίωση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο. Ο άνθρωπος αυτός, το μόνο που θα καταλάβει από αυτό που θα του πούμε, θα είναι Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και θα πάει στο Δήμο του Αγίου Νικολάου, θα πει μου είπανε να έρθω σε εσάς, και στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί αυτό καταλαβαίνει. Είτε είναι ελληνικής είτε ξενικής καταγωγής. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και το συνομιλητή μας. Σαφώς και έχουν δίκιο οι υπηρεσίες, αν δεν υπάρχει αίτημα. Και εσείς, κυρία Χατζημαρκάκη, έχετε δίκιο, αν δεν υπάρχει αίτημα. Δεν υπάρχει αίτημα αναπάντητο, αλλά αν δεν μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος να διατυπώσει το αίτημά του. Και στις τέτοιες περιπτώσεις, νομίζω, επειδή ακούστηκε κάποια στιγμή σε κάποιο σημείο, ότι αν δικαιούται ή δεν δικαιούται. Με ξενίζει λίγο αυτό.
τι πάει να πει ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, αν δικαιούται ή δεν δικαιούται, και τι θα κάνει, δηλαδή, αν δεν δικαιούται, δεν υπάρχει η πιο κοντινή λύση. Αν όχι ακριβώς μπροστά στο σπίτι, ναι, δεν λέω να φέρουμε τα πάνω κάτω για να του κάνουμε θέση στάθμευση ακριβώς μπροστά στην πόρτα του, η πιο κοντινή λύση. Δεν υπάρχει επιτροπή κυκλοφοριακών θεμάτων στο Δήμο. Με τι ασχολείται αυτή η επιτροπή, συνεδριάζει ποτέ? Να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτά θα έπρεπε μέσα σε μία εβδομάδα, ένα μήνα, να είναι τελειωμένα και διεκπεραιωμένα. Μην βλέπουμε τις ράμπες στους δρόμους, τις πλάκες για τους τυφλούς και λέμε εντάξει, κάναμε το καθήκον μας, πάμε παραπέρα. Το θέμα είναι, μπορούσε αυτές τις ράμπες να κινηθούν οι άνθρωποι και στις πλάκες, στις διαγραμμίσεις αυτές για τους τυφλούς? Γιατί τα έχουμε δει και αυτά, να καλύπτονται οι πλάκες αυτές για τους τυφλούς με τραπεζοκαθίσματα. Και θα σου πει ο άλλος, μα δεν έχουμε τυφλούς στην Ιερά Πέτρα. Νομίζετε δεν έχουμε τυφλούς στην Ιερά Πέτρα? Και νομίζετε δεν έχουμε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα? Είναι γνωστό αυτό στη χώρα μας. Έρχονται οι ξένοι και νομίζουν ότι η Ελλάδα έχει τα μικρότερα ποσοστά αναπήρων. Απλά στην Ελλάδα δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δημιουργείται η εικόνα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με πρόβλημα μετακίνησης. Δεν είναι λοιπόν θέμα ευαισθησίας. Όλοι είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Άλλοι τα αντιμετωπίζουν και με βίαιο τρόπο μάλιστα στη ζωή τους, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε όλοι μας με την πανδημία και τα συνεπακόλουθα αυτής. Θέλει και οι υπηρεσίες να προσαρμοστούν ανάλογα με τον πολίτη που έχουν απέναντί τους, με το τι είναι κατανοητό, τι δεν είναι, και να το χειριστούν ανάλογα. Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, η εκπομπή της Δίκοπης Ζωής για αυτή την εβδομάδα. Το ραντεβού μας την ερχόμενη Πέμπτη. Συνεχίζουμε στον ηχό FM με Ελληνοφρένεια και με τις πίσω σελίδες του Μάριου Διονέλη. Να είστε καλά. Γεια σας.